Αγαπητοί μου, ερχόμαστε στην τέταρτη ενότητα της εισαγωγής στην ελληνική διαμαρτύρηση και θα ασχοληθούμε σήμερα με τα ευαγγελικά πεντηκοστιανά κινήματα στην Ελλάδα, τα άλλα, τα περισσότερα τουλάχιστον, πλην της ελληνικής ευαγγελικής εκκλησίας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα λόγο προσευχής. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έργο που έκανες στην Ελλάδα. Όσο κι αν αυτό ήταν μικρό, δύσκολο και κουραστικό για εκείνους που το έκαναν και επικίνδυνο, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα αυτά τα κινήματα τα οποία προέκυψαν στο διάβα των δεκαετιών και των αιώνων, που τόνωσαν, Κύριε, την αγάπη προς Εσένα, προς τον Ιησού Χριστό, προς την Αγία Γραφή, προς το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από αυτές τις σελίδες και μέσα από αυτό το μάθημα μαθαίνουμε για το έργο αυτό που έγινε στην πατρίδα μας και διδασκόμαστε. Βοήθησέ μας να αποφύγουμε λάθη που έγιναν στο παρελθόν και να ακολουθήσουμε τουλάχιστον την ζέση, τον ενθουσιασμό, την αγάπη για Σένα και για τον Άγιο Λόγο Σου εκείνων των πρωτοπόρων. Εσύ να είσαι μαζί μας και την ώρα που θα ακολουθήσει. Για χάρη του Χριστού, αμήν. Όπως είπαμε, θα ακούσουμε τα ευαγγελικά και πεντηκοστιανά κινήματα στην Ελλάδα και προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια, η οποία είναι μια μικρή περιγραφή των πλημμούθιων ή κλειστών αδελφών. Θα δούμε σε λίγο γιατί αναφερόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη προτεσταντική ομάδα, διαμαρτυρόμενη ομάδα. Η καταγωγή του κινήματος ξεκινάει το κίνημα αυτό από ανθρώπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μεν μια διαμαρτυρόμενη εκκλησία με πάρα πολλά καλά στοιχεία, αλλά είναι μια κρατική εκκλησία. Επίσης, είναι μια εκκλησία η οποία καλύπτει πολύ, ή κάλυπτε τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια, πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Αγγλικανική Εκκλησία έπεφτε σε κάποιο είδους λίθαργο πνευματικό και όπως είδαμε σε προηγούμενο μάθημα, στο πρώτο συγκεκριμένα, η Αγγλικανική Εκκλησία υπέστη μια πολύ μεγάλη πνευματική αναζωπήρωση τον 18ο αιώνα. Και τέτοιου είδους αναζωπηρώσεις συνέβαιναν σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις επικράτειες όπου επικρατούσε η συγκεκριμένη Εκκλησία. Μία από αυτές τις αναζωπηρώσεις, θα έλεγα εγώ, ήταν εκείνη του 1820, όπου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, που ήταν τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας τότε, άνθρωποι εξήλθαν, βγήκαν από την Αγγλικανική Εκκλησία, θεωρώντας την νεκρή και τυπική και τυποποιημένη, και έκαναν μια δικιά τους εκκλησία. Η θεολογία τους ήταν αναμορφωμένη, του τέστην καλβινιστική κατά βάση. Οι εκκλησίες ήταν μεταξύ τους ανεξάρτητες, δηλαδή δεν ήταν κάτω από τον ίδιο επίσκοπο ή κάτω από την ίδια διοίκηση όπου έπρεπε όλοι να ακολουθούν τα πάντα σύμφωνα με μια άνωθεν εντολή. Η εκκλησιαστική πειθαρχία υπήρχε βέβαια και η αποβολή από την Τράπεζα του Κύριου ήταν το σημαντικότερο μέσο αυτής. Αυτοί οι άνθρωποι, που ξεκίνησαν την πρώτη τους σύναξη στην Αγγλία, είπαμε άρχισαν στην Ιρλανδία, αλλά στην Αγγλία ξεκίνησαν την πρώτη τους σύναξη στο Πλήμουθ το 1831. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ξεχωρίστηκαν, αποχωρίστηκαν από την Αγγλικανική Εκκλησία, δημιούργησαν αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές και αποκλειστικές εκκλησίες, και οι κλειστοί αδερφοί, όπως αναφέρονται,
Είχαν μία αποκλειστικότητα, θεωρούσαν μόνο τους εαυτούς τους κατάλληλους και πιστούς ανθρώπους. Δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο μια άλλη ομάδα, οι ανοιχτοί αδελφοί, οι οποίοι δέχονταν να έχουν αδελφικές συνεργασίες με άλλες εκκλησίες που είχαν πίστη στο Χριστό και στην διαπίστωση σωτηρία και στην Αγία Γραφή κτλ. Κτλ. Η διάσπαση μεταξύ κλειστών αδελφών, δηλαδή των πιο σκληροπυρηνικών και των ανοιχτών αδελφών, συνέβη το 1848. Ένα καινούριο στοιχείο το οποίο ήρθε στην λατρεία αυτών των αδελφών ήταν η μεγάλη έμφαση στην εσχατολογία. Μάλιστα, σε μια συγκεκριμένη εσχατολογία, την λεγόμενη οικονομιαστική εσχατολογία. Εν πάση περιπτώσει, μεταχιλιαστική, οικονομιαστική, είναι θεολογική όρη. Πάντως, αυτή την θεολογία την έφερε στην επιφάνεια ο αρχηγός τους, ο οποίος θα δούμε την εικόνα του, ονομαζόταν John Nelson Darby, και βλέπουμε την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα, οι οπαδοί του ονομάστηκαν νταρμπιστές. Στην Ελβετία έχει τύχει να γνωρίσω τέτοιους αδελφούς, κλειστούς αδελφούς, που ονομάζουν τους εαυτούς τους νταρμπιστές και όχι κλειστούς αδελφούς ή κάτι άλλο, ή πλημούθιους κτλ. Νταρμπιστές. Πάμε στην επόμενη εικόνα, και αυτή η εκκλησία βρέθηκε στην Ελλάδα. Ένας Ιρλανδός τραπεζίτης, πλημούθιος αδελφός, νταρμπιστής, κλειστός αδελφός, που αισθάνθηκε την κλίση να έρθει στην Ελλάδα το 1890 και να διακονήσει, ένας πλούσιος άνθρωπος, ο Ερίκος Διβίν, τα παράτησε όλα και ήρθε στην Ελλάδα για να διακονήσει. Το 1893, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Πολυτεχνείο, στην Οδό Σολομού, άρχισε να νίκε σε μια αίθουσα και άρχισε να έχει κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αγοράστηκε ένα κτήμα στα Πατήσια και το καλοκαίρι έκαναν τις λατρείες τους έτσι υπαιθρίως στον κήπο αυτού του κτήματος, που είχε οποροφόρα δέντρα, λουλούδια κτλ. Και το χειμώνα πήγαιναν στη Σολομού, στην Οδό Σολομού, όπου συνέχισαν τα κηρύγματά του. Οι αδελφοί αυτοί, με αρχηγό τους τον Ερίκο Διβίν, έκαναν ένα διασπαστικό έργο στο Βόλο προς το τέλος του αιώνα. Οι αδελφοί του Βόλου ήταν καινούργοι πνευματικά αδελφοί. Συνέβη να μην έχουν κάποια στιγμή ποιμένα. Πήγε κάποιος, ο Διβίν συγκεκριμένα, τους είπε τη δικιά του θεωρία, η οποία ήταν πολύ, τα είπε πολύ γλαφυρά πιθανόν. Τους έκανε εντύπωση και ακολούθησαν τις διδασκαλίες του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία στο Βόλο να κλειδωθεί και να μην ξαναανοίξει παρά μόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί δεν ακολουθούσε τη διδασκαλία της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Παρ' όλα τα αυτά, και παρά το γεγονός ότι στο Βόλο έγινε διασπαστικό έργο και σε άλλα σημεία, σε μικρότερο βαθμό, οι πλημούθιοι αδελφοί έκαναν ένα σημαντικό, μεγάλο, ωφέλιμο εκδοτικό έργο με σχόλια στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, εξέδεσαν πολλά μικρά λεπτά βιβλία, ευσύνοπτα, εύκολα να τα καταλάβει κανείς, με σχόλια στα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό ήταν πολύ καλό. Οι εκδοτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, η οποία είχε μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, είχαν, όπως όλα συμβαίνουν σε μια εκκλησία που έχει μακρά ιστορική πορεία, είχαν ψηλά σημεία και χαμηλά σημεία. Ήταν ένα χαμηλό σημείο από πλευράς εκδοτικής και το κενό αυτό το κάλυψε με έναν έτσι εύγλωτο, γλαφυρό τρόπο το εκδοτικό έργο της Εκκλησίας των Πλημούθιων. Και ο φίλος μας ο Διβίν πέθανε το 1910. Το έργο του το ανέλαβε ο γαμβρός του, που είχε παντρευτεί την κόρη του, Helen, Αθανάσιος Κάρπος. Ο Αθανάσιος Κάρπος συνέχισε στα βήματα του πεθερού του το έργο των κλειστών αδελφών. Όπως είπαμε, είχαν ένα ωραίο γλαφυρό κήρυγμα, ωραία ενδιαφέροντα βιβλία, απλά στην κατανόησή τους. Ένα έργο το οποίο οι αδελφοί
παρότι είναι λίγοι, συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Οι αδελφοί ήταν σημαντικοί, οι κλειστοί αδελφοί, για την Ελλάδα, γιατί την διδασκαλία τους την ακολούθησαν σχεδόν όλοι, για να μην πω όλοι, οι ηγέτες ευαγγελικών κινημάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα τα ευαγγελικά και πεντηκοστιανά κινήματα τα οποία προέκυψαν, τουλάχιστον τα σημαντικότερα, ακολούθησαν τη θεολογία και τη διδασκαλία των κλειστών αδελφών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση σε αυτούς τους ηγέτες των κινημάτων, τα οποία θα τα δούμε παρακάτω. Και εδώ έχουμε μια εικόνα του Αθανάσιου Κάρπου, του γαμπρού του Διβίν, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του, πιθανόν εκεί στα Πατήσια, και διαβάζει την Αγία Γραφή δίπλα στο παράθυρο. Συνεχίζουμε και εξηγώ γιατί η διδασκαλία των κλειστών ήταν σημαντική, γιατί ήταν αυτοί που ακολούθησαν όλες οι πλημμούθιες, οι ελεύθερες ευαγγελικές και οι ελεύθερες αποστολικές εκκλησίες. Πρώτον, απέρριψαν τους ποιμένας ή τους ιεροκήρυκες πλήρους απασχόλησης και κάθε είδους ιερατείου. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του Ντάρμπι στην Αγγλία. Δεν ήθελε επουδενή να υπάρχουν ποιμένες πλήρους απασχόλησης, για να μην δημιουργηθεί κάποιο είδους ιερατείο, όπως το είχε βιώσει στην Αγγλικανική Εκκλησία, από την οποία αυτός και οι σύντροφοί του έφυγαν στην Αγγλία. Άρα λοιπόν απαγορεύτηκαν διαροπάλου οι πλήρους απασχόλησης αμοιβόμενοι ποιμένες και ιεροκήρυκες. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στο χάρισμα, στο ατομικό χάρισμα και στη δυνατότητα του καθενός να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Απορρίφθηκαν λοιπόν, αφού απορρίφθηκαν οι ποιμένες, απορρίφθηκαν και κάθε είδους θεολογικές σπουδές. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εσχατολογία. Εδώ πλέον είχαμε το βάπτισμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοιο σημαντικό βαθμό, να πω, το βάπτισμα των πιστών και όχι τον ηπιοβάπτισμα. Απορρίφθηκαν κανονισμοί, καταστατικά, ομολογίες πίστεως, και υπόθηκε ένα έτσι πολύ ωραίο να το ακούει κανείς, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί πρακτικώς να το εφαρμόσει, ότι το μοναδικό καταστατικό είναι η Αγία Γραφή, η οποία θα μας δώσει με τις λεπτομέρειές της όλα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουμε στη διοίκηση μιας εκκλησίας. Υπήρχε μια αυστηρή ηθική διδασκαλία και αποκλεισμός σε όλους τους άλλους αδελφούς των άλλων εκκλησιών που θεωρούνται νεκρές. Υπάρχει δηλαδή απομονωτισμός στους κλειστούς αδελφούς της Ελλάδας. Δεν θέλουμε τους άλλους. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό ακολουθήθηκε κάποτε σημαντικότερο και από τις άλλες εκκλησίες, οι οποίες εμπνεύστηκαν από την πλημμούθια διδασκαλία. Οι ανοιχτοί πλημμούθιοι αδελφοί εμφανίστηκαν και αυτοί στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 1910, ο Θεοφάνης Ζαφυρόπουλος, οδοντοτεχνίτης, πήγε στην Αγγλία, έμαθε αυτή την τέχνη και ακολούθησε τη διδασκαλία των ανοιχτών αδελφών. Γύρισε από την Αγγλία, έκανε εκτεταμένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, την Κρήτη και στην Τουρκία, και τελικώς εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, όπου συνέχισε το έργο του. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή αυτού του ανθρώπου, του Θεοφάνη Ζαφυρόπουλου, θα μάθει ότι πέρασε πολύ άσχημα ο άνθρωπος, πέρασε από ξυλοδαρμούς, ήταν ηρωικός, έκανε συνέχεια ταξίδια εκείνες τις δύσκολες μέρες, έκανε πολύ ευαγγελισμό, έκανε πολύ επιστολικό έργο τότε που δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να συναντήσει κανείς τους ανθρώπους που βρίσκονταν μακριά, και επιστολικό έργο προς τους στρατιώτες του μετόπου του 1922 στη Μικρά Ασία. Ο Ζαφυρόπουλος ήταν σημαντικός υπό μία άποψη για την ανάπτυξη του Ευαγγελίου στην Ελλάδα, γιατί πήγε σε μέρη απομονωμένα, τόνωσε τους αδελφούς, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο, τους έδωσε ας πούμε δύναμη και κράτησε ζωντανή αυτή τη φλόγα η οποία υπήρχε ή που άναψε χάρη στη διακονία του. Και εδώ έχουμε μια εικόνα του Θεοφάνη Ζαφυρόπουλου, και οφείλω να πω
ότι όλα αυτά τα στοιχεία περί Ζαφυρόπουλου και περί του σημαντικού έργου του μπορεί κανείς να τα διαβάσει με μεγάλη λεπτομέρεια στο βιβλίο του γιατρού κυρίου Ανανία Καβάκα «Ιστορία Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών» και να δει και τη φωτογραφία του ανθρώπου. Ο οποίος πέθανε στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της κατοχής από την πείνα. Πάμε στην επόμενη εικόνα και ερχόμαστε σε έναν πραγματικά πολύ λαμπρό άνθρωπο, σε μια λαμπερή προσωπικότητα, τον Κωνσταντίνο Μεταλλινό. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στο χωριό Άνω Κορακιάνα κτλ. Ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε μαθηματικός, ήταν αγνωστικιστής ή και άθεος. Πολέμησε στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο το 1913. Κατά την επιστροφή του διάβασε, ενώ είναι αγνωστικιστής ή άθεος, διαβάζει τις σκέψεις του Μπλες Πασκάλ και μετά διαβάζει την Καινή Διαθήκη και έρχεται σε επίγνωση της σωτηρίας του Χριστού, πιστεύει στο Χριστό. Η πρώτη του δουλειά ήταν να ενωθεί με την Ορθοδοξία των οργανώσεων. Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκε στην Αθήνα ένας άνθρωπος, ο Απόστολος Μακράκης, ο οποίος ίδρυσε ένα περιοδικό, μια εφημερίδα, τη Σχολή του Λόγου. Αυτός ο Μακράκης ήταν πολύ εντυπωσιακός ομιλητής, έκανε κήρυγμα του Ευαγγελίου σε χώρους κοντά στην Ομόνια, στην Αθήνα. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακός, αλλά ήταν ένας άνθρωπος προβληματικός περί τα ψυχολογικά του και κάποια στιγμή έτσι ξέφυγε, εν πάση περιπτώσει, με αποτέλεσμα να χάσει από κοντά του διάφορα σημαντικά πρόσωπα τα οποία ακολούθησαν μετά διαφορετικό δρόμο. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντίνος Διαλυσμάς, ο οποίος ίδρυσε τον Σύλλογο Ανάπλαση. Εκεί λοιπόν βρήκε στο Σύλλογο Ανάπλαση ένας άλλος, ήταν ο Ευσέβιος Ματθόπουλος, ο οποίος ίδρυσε αργότερα, καταρχάς ήταν στην Ανάπλαση, μετά ίδρυσε αργότερα το Σύλλογο Ορθοδόξων Θεολόγων, η Ζωή. Η Ζωή είχε μεγάλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, δεν είναι της παρούσης, αλλά ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός ήταν άνθρωπος των οργανώσεων, συνεδέθη με την Ανάπλαση και εκεί άρχισε να έχει τη διακονία του με κήρυγμα στις διάφορες εκκλησίες των Αθηνών στις οποίες πήγαινε και είχε πραγματικά μία πάρα πολύ καλή μαρτυρία και πάρα πολύ εντυπωσιακό κήρυγμα, ευσέβεια προσωπική κτλ. Εκεί λοιπόν στην Ανάπλαση συναντά και άλλους ομοειδεάτες και ταυτοχρόνως έρχεται σε επαφή με τους Πλυμούθιους. Και εκεί, όταν έφυγε από την Ανάπλαση, εντάσσεται από τη δεκαετία του 1920 μέχρι και τη δεκαετία του 1930 και διαμορφώνει αντίστοιχες πεπιθήσεις. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός βρήκε στους Πλυμούθιους το αντίστοιχο που είχε συναντήσει, ή ορισμένα στοιχεία που είχε συναντήσει στις ορθόδοξες οργανώσεις που είχε διακονήσει και από όλες τις διαμαρτυρόμενες ομάδες που υπήρχαν. Υπήρχαν η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, υπήρχαν οι Πλυμούθιοι, υπήρχαν κάποιοι βαπτιστές, υπήρχαν δηλαδή διάφορα μικρότερα. Εκείνο το οποίο τον προσέλκυσε ήταν οι Πλυμούθιοι, γιατί εκεί βρήκε ακριβώς πολλά στοιχεία από εκεί από που προερχόταν, δηλαδή από τις ορθόδοξες ομάδες. Το Μάρτιο του 1919 έγινε η επίσημη πρώτη της ομάδας Μεταλλινού με την τέλεση ιδιωτικού δείπνου του κυρίου. Δηλαδή στο σπίτι του, στα Πετράλωνα, συγκεντρώθηκαν 7 άτομα, οι 3 μέλη της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, οι άλλοι 3 προσκύμενοι στην πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία και 7ος ο Μεταλλινός και έκανε ιδιωτικά, όπως έκαναν οι Πλυμούθιοι, το δείπνο του Κυρίου. Εγώ ορίζω την ίδρυση της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας το 1919. Δηλαδή, φέτος είναι 102 χρόνια που υπάρχει αυτή η Εκκλησία. Εγώ προσωπικώς το ορίζω από τότε που έγινε το πρώτο δείπνο. Επόμενη εικόνα, ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός μέχρι το 1938 παρακολουθεί τους κλειστούς
αλλά ταυτόχρονα διακονεί στο σπίτι του. Ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος και με καλή θέση και τα λοιπά, και από τη θέση του μίλησε για τον Χριστό καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ετών σε διάφορα σημαντικά πρόσωπα που εργάζονταν στο δημόσιο και τους προσήλκησε στην διδασκαλία, στην απλότητα του Ευαγγελίου. Με αυτούς λοιπόν παρακολουθεί το κήρυγμα στους κλειστούς και ταυτόχρονα τους συγκέντρωνε και στο σπίτι του για άλλα μαθήματα κτλ. Το 1938 ακριβώς ενοικιάζεται μια αίθουσα στην οδόν Λυκούργου και αρχίζει κηρύγματα μόνος του. Και τον ακολουθούν φεύγοντας από τους κλειστούς αδελφούς οι διάφοροι άλλοι αδερφοί, καρτερούλης κτλ, τους οποίους τους έχει ευαγγελίσει. Πιθανόν ο λόγος για τον οποίο έφυγε από τους κλειστούς ήταν να δημιουργηθεί μια τριβή λόγω της υπόθεσης του κενοτικού. Κενοτική θεωρία της ενσάρκωσης είναι μια θεολογική θεωρία την οποία ανέπτυξε διαβάζοντας Ελβετούς, θα τα δούμε παρακάτω, ο Μεταλλινός. Και λόγω της κενοτικής θεωρίας το 1938 ήρθε σε ρήξη με τους πλημούθιους αδελφούς και έτσι έφυγε από εκεί παίρνοντας μαζί του την ομάδα του, η οποία ήταν πραγματικά άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος είχε ευαγγελίσει. Κατά διάρκεια του πολέμου πήρε την άδεια να κάνει διαλέξεις στη Βουλή, στην αίθουσα της Βουλής που του παραχωρείται, και εκεί πραγματικά χιλιάδες λαού των Αθηνών τον παρακολούθησαν. Οι διαλέξεις αυτές λέγονταν διαλέξεις, αλλά ήταν στην πραγματικότητα κηρύγματα από την Αγία Γραφή. Και αυτό ήταν μέσα στο ζόφο, στη μαυρίλα της κατοχής, ήταν μια όαση όπου πήγαινε πολλοί κόσμος να τον ακούσει και να απολαύσει, τουλάχιστον να ακούσει κάτι για την αιώνια ζωή, να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Ο κόσμος πραγματικά πεινάει για ομιλίες πνευματικές και ο Μεταλλινός είναι κάποιος όχι στιγματισμένος ως ευαγγελικός, ο οποίος όμως μιλάει με τον τρόπο του οργανωσιακού κηρύγματος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Μεταλλινός έχει αυτό το όνομα, οργανωσιακό κήρυγμα, και πραγματικά αυτό του είδους το κήρυγμα ακολουθεί και ο ίδιος. Και επειδή ήταν διαδεδομένο αυτό το οργανωσιακό κήρυγμα μέσω της ανάπλασης, της ζωής και άλλων οργανώσεων, ήταν κάτι το οποίο ακούγαν και αλλού, ακούγαν και από το Μεταλλινό. Οπότε είχε μεγάλη προσέλευση στις ομιλίες του. Εικόνα, ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός, η θεολογία του προήλθε από τρεις πηγές. Πρώτον, την Ορθοδοξία των Οργανώσεων, δεύτερον τους πλημούθιους και τρίτον τη γαλλόφωνη ελβετική θεολογία του τέλους του 19ου αιώνα. Από την Ορθοδοξία και εκείνη των οργανώσεων ειδικά πήρε πρώτον τη θεωρία περί κατάβασης του Χριστού στον Άδη. Δεν έχω χρόνο ή δυνατότητα να αναπτύξω αυτές τις θεωρίες, πάντως είναι μια ορθόδοξη θεώρηση των πραγμάτων. Δεύτερον, η ηθική ελευθερία και ελεύθερη βούληση. Στη θεολογική γλώσσα ονομάζεται αρμινιανισμός. Αυτό είναι μια ορθόδοξη προσέγγιση των πραγμάτων, ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει εκείνο που νομίζει. Και εξ αυτού, ως αποτέλεσμα αυτού, είναι η μη εξασφαλισμένη σωτηρία και υπάρχει πιθανότητα απολιάς της. Όπως ο άνθρωπος προσλαμβάνει τη σωτηρία επειδή το αποφάσισε, έτσι δεν είναι εξασφαλισμένη, γιατί μπορεί να φύγει, εκφύγει από τη σωτηρία επειδή επίσης το αποφάσισε. Τέταρτον, έκανε ένα καινούριο, έκανε την κοινωνία κάθε Κυριακή. Μια συνήθεια των οργανώσεων που την είχαν προσλάβει οργανώσεις από μια ορθόδοξη ομάδα των Κολυβάδων, αυστηρή ορθόδοξη ομάδα που έλεγε όχι 3-4 φορές το χρόνο η κοινωνία, αλλά κάθε Κυριακή. Αυτό το ίδιο σύστημα ακολούθησε και ο Μεταλλινός. Και πέμπτον, απομάκρυνση από οποιαδήποτε επίσημη έκφραση εκκλησίας και δημιουργία πυρήνων. Η επίσημη έκφραση της εκκλησίας κατά τους κλειστούς αδελφούς, κατά την ορθοδοξία των οργανώσεων, ήταν μια εκκλησία που βρισκόταν πολλές φορές
μακριά από το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν η νοοτροπία των οργανώσεων αλλά και των κλειστών, όπως θα δούμε παρακάτω και είδαμε ήδη, ήταν η δημιουργία πολύ πιστών ανθρώπων πυρήνων, δηλαδή απόρριψη του ευρύτερου και προσκόλληση στους πιστούς πυρήνες. Αυτό θα μπορούσε να το βρει ως διδασκαλία και ως θεωρία μόνο στους κλειστούς αδελφούς, οι οποίοι το είχαν πολύ έντονα, όπως είπαμε, στην Αγγλία, φύγανε από την επίσημη εκκλησία. Οπότε αυτό ήταν ένα ακόμα σημείο μεγάλης ταύτισης του Μεταλλινού με τη συγκεκριμένη ομάδα των κλειστών αδελφών. Και πάμε στην επόμενη εικόνα. Από τους πλημούθιους αδελφούς πήρε τον αντικληρικαλισμό. Η Ελευθερία Εκκλησία δεν παραδέχεται κληρικούς, υπημένες ή τέτοιου είδους. Είναι κάτι που την ενοχλεί. Πήρε το βάπτισμα των ενηλίκων πιστών μετά από δήλωση αναγέννησης. Η αντίθεση σε οργάνωση, εκκλησιαστική οργάνωση κάθε είδους. Έντονος ευαγγελισμός, όλα αυτά όπως είπαμε υπήρχαν στους πλημούθιους, ένα απλό κήρυγμα και οι κατοίκων συναθρήσεις, που ήταν μια νουβωτέ τότε, ένας νεωτερισμός που δεν υπήρχε προηγουμένως, και υπήρξε αντίθεση στη θεολογία, στις σχολές και στον όρο θεολογία γενικά, και έβδομο και τελευταίο η διδασκαλία από την Αποκάλυψη. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που θα πω, το πρεσβυτέριο της πρώτης εκκλησίας του ζήτησε να πάει να κηρύξει συνεχόμενες ημέρες ή Κυριακές ή δεν θυμάμαι ποια μέρα της εβδομάδας περί την Αποκάλυψη και την θεωρία της Αποκάλυψης, και πραγματικά ήταν τόσο πολύς ο κόσμος μέσα στην εκκλησία, στα κλιμακοστάσια και έξω από την εκκλησία που τον άκουγαν, που είχαν και λιποθυμίες, οπότε αυτό μου το σημείωσαν εκείνοι που μου το είπαν, λιποθυμούσε και ο κόσμος. Είχε δηλαδή, ανέπτυξε με την γνωστή του, ας πούμε, εφράδια και την υπόθεση της Αποκάλυψης, κάτι που στην ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ήταν αρκετά στο πλάι. Και πάμε στην επόμενη εικόνα. Όπως και οι κλειστοί της Ελλάδας τουλάχιστον, έτσι και ο Μεταλλινός στα πρώτα του βήματα είχε επαφές με την ελβετική διαμαρτυρώμενη θεολογική σκέψη. Πάντα οι κλειστοί με την Ελβετία είχαν πολύ στενές σχέσεις, ειδικά οι Έλληνες αδελφοί. Οπότε ο Μεταλλινός επίσης είχε σχέσεις με την ελβετική διαμαρτυρώμενη θεολογική σκέψη, και από την γαλλόφωνη Ελβετία, Swiss Romand, και δύο καλβινιστές θεολόγους της, τον Γκοντέ και τον Κρετιγιά, τους οποίους γνώρισε από έναν ορθόδοξο φίλο του και ιεροκήρυκα, Βασίλειο Χριστόφιλο, με τον οποίο συνεργάζονταν και έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι στην Ανάπλαση. Ο Χριστόφιλος του έδωσε τα βιβλία αυτών των θεολόγων, τα οποία τα διάβασε στα γαλλικά ο Μεταλλινός, κατέληξε στην κενοτική θεωρία που τότε, την εποχή που γράφτηκαν τα συγγράμματα του Γκοντέ και του Κρετιγιά, ήταν πολύ της μόδας, τουλάχιστον στη γαλλόφωνη Ελβετία. Αυτή η κενοτική θεωρία έγινε σημείο τριβής αργότερα. Η Εκκλησία που ίδρυσε πάντως είναι παγκοσμίως μοναδική, που ακολουθεί τη θεολογία αυτή στο θέμα του προσώπου του Χριστού, και πιστεύω ότι εντατικοποιήθηκε από τους μαθητές του αργότερα η κενοτική θεωρία της ενσάρκωσης. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη εικόνα. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός προέκρινε ένα ανεξάρτητο σύστημα διοίκησης, δηλαδή οι εκκλησίες δεν θα είχαν σχέσεις μεταξύ τους ή μη μόνο πνευματικές. Οι πρεσβύτεροι ονομάζονται από τους άλλους πρεσβυτέρους ή από τους προϊστάμενους, και η κοινωνία των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών είναι μια κοινωνία αγάπης και όχι διοικητική κοινωνία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός? Ήταν ένας εξαπλουστευτής της Αγίας Γραφής που τον καταλάβαιναν μικροί και μεγάλοι. Δεν ήταν δύσκολος, ήταν ένας ενθουσιώδης ρήτορας. Όπως είπαμε, χρησιμοποιούσε το κήρυγμα των οργανώσεων. Ήταν πολύ κοντά στους ανθρώπους, τον καταλάβαν μορφωμένοι και αμόρφωτοι, μικροί και μεγάλοι. Ήταν χυμαρόδης,
συναρπαστικός, είχε μια άριστη δημόσια εικόνα την οποία με μεγάλη προσοχή πρόσεχε την εικόνα του, στην υπηρεσία του, στην εργασία του, στην καθημερινότητά του. Ήταν πάντα πολύ προσεκτικός σε ό,τι έκανε για να μην χαλάσει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Όχι ότι έκανε κάτι το οποίο δεν πίστευε, αλλά αυτό το έδειχνε και πραγματικά όλοι όσοι τον γνώρισαν, Ευαγγελικοί και Ορθόδοξοι, είχαν μόνο θετικά πράγματα να πούνε για τον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτή αγκαλιά, αγαπητός, γλυκομήλητος, προσιτός, προσινής προς όλους. Ήταν ένας φιλόξενος πατέρας, γιατί στο σπίτι του συνέχεια φιλοξενούσε παιδιά που έρχονταν από την περιφέρεια να σπουδάσουν ή που ήταν διωγμένα, το ότι υπήρχαν καταστάσεις, ο εμφύλιος πόλεμος και η φτώχεια το ένα το άλλο. Συνέχεια φιλοξενούσε ανθρώπους στο σπίτι του, 6, 7, 8, 9 άτομα που τους κοίμιζε σε διάφορα σημεία του σπιτιού, τους τάιζε, τους έπλαινε, με την πολύ καλή γυναίκα του, την Αλκμίνη Μεταλλινού. Ήτανε δάσκαλος για αυτά τα παιδιά, τα οποία φιλοξενούσε, τα καθοδήγησε πνευματικά. Και ήταν ένας ενωτικός κρίκος αγάπης, που κατόρθωσε με μεγάλη μαεστρία, οφείλω να είπω, να ενώσει και να συμπήξει την κοινωνία. Κοινωνία είναι το όργανο, και βλέπουμε την εικόνα του, του Μεταλλινού, αυτού του πιστού ανθρώπου, του Θεού. Κοινωνία είναι η ένωση των εκκλησιών της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, οι οποίες προέρχονταν από διαφορετικές αρχές, όπως είπαμε, από τις ομάδες Ζαφυρόπουλου, επόμενη εικόνα, από εδώ και από εκεί διάφορες άλλες ομάδες, έργο που είχε κάνει ο ίδιος κτλ. Μαζεύονται πρόσωπα από αυτές τις εκκλησίες και, που υπήρχαν στην Κρήτη, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο κτλ. Και δημιουργούν την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία όλες μαζί, αυτή την κοινωνία αγάπης. Το έργο της Ελευθέρας επεκτείνεται. Πάρα πολλές εκκλησίες ξεκινούν από μεμονωμένους αδελφούς της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη στην Καλαμάτα, στη Λαμία και σε πολλά άλλα μέρη, από πρόσφυγες, όπως στη Νέα Ιωνία και στα Λοιπάσματα. Το σημαντικό είναι ότι αξιοποίησε το ανθρώπινο δυναμικό των εκκλησιών, δημιούργησε σκηνοποιούς, δηλαδή ανθρώπους που κήρυταν το Ευαγγέλιο. Οι νέοι της Ελευθέρας ήταν όλο φωτιά για τον Χριστό και υπήρχε μεγάλο ζήλος για τον Χριστό από όλα τα μέλη. Μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ έτοιμοι να δράσουν, να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Πολλοί από αυτούς πήγαν σε πολιτικά στρατόπεδα και προσπάθησαν να κάνουν αλλαγές μέσω της πολιτικής, κοινωνικές θεωρίες κτλ. Υπήρχε όμως μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που προσπάθησαν είτε μέσω της διαμαρτύρησης, είτε μέσω των οργανώσεων των Ορθοδόξων, να φέρουν μια πνευματική αλλαγή με πολύ ζήλο και με μεγάλη αυταπάρνηση. Και πάμε στην επόμενη εικόνα και κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση ότι οι νέες εκκλησιαστικές ομολογίες αντλούν κόσμο από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία αρχικά, μετά συνεχίζουν μόνες τους. Οι νέες αυτές εκκλησιαστικές ομολογίες είναι όλες του αποκλειστικού ευσεβιστικού τύπου. Είναι πιο ένθερμοι, δεν έχουν οργάνωση και δεν ενδιαφέρονται για την προφητική φωνή μέσα στην κοινωνία, τον ιστορικό ρόλο τους και για την εκκλησιαστική συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρόμενα. Ενδιαφέρονται όμως για τον Ευαγγελισμό. Έχουν κήρυγμα πιο κοντά στο λαό και πιο άμεσο. Τονίζουν τα δόγματα που τους διαφοροποιούν, με αποτέλεσμα να έχουν πιο αποφασισμένους πιστούς που ξέρουν ακριβώς τι πιστεύουν σε διάφορα θέματα. Άλλη εικόνα. Έχω να κάνω μερικές εκτιμήσεις ακόμα. Οι εκκλησίες αυτές είναι κινήματα, και αυτές που είδαμε και εκκλησίες που θα δούμε παρακάτω. Στηρίζονται στις χαρισματικές προσωπικότητες και όχι στους θεσμούς τους. Γι' αυτό και κινδυνεύουν όταν αποχωρούν οι χαρισματικές προσωπικότητες, οι οποίες προηγουμένως έχουν τάσει προς την αυθαιρεσία. Δηλαδή, το σωστό, το δίκαιο, ο νόμος προέρχεται από διάφορα πρόσωπα και όχι από κάποιο έγγραφο. Υπάρχει ανυπαρξία εκκλησιαστικών θεσμών και οργάνωσης. Δεύτερον, οι ηγέτες κατά πλειοψηφία δεν έχουν επίσημη θεολογική κατάρτιση, αλλά είναι πολύ δυναμικοί ευαγγελιστές ιεροκήρυκες.
Κατά τη γνώμη μου έκαναν το λάθος να ασχοληθούν με θεολογικές έννοιες, μιλάω για το κενοτικό, που δίχασαν και εσωτερικά και υπονόμευσαν τις σχέσεις με τις άλλες εκκλησίες. Αυτή είναι η άποψη η δική μου. Τρία, η γρήγορη επιτυχία έφερε κάποια αλαζονία προς τους έτερους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όταν βλέπεις ότι όλα αυτά τα νέα παλικάρια, τα περί των μεταλλινών, ότι πήγαιναν τόσο καλά στο κήρυγμά τους, απέκτησαν κάποιο είδους αλαζονία, κατά τη γνώμη μου, η οποία καθόλου δεν ωφέλησε. Το τέταρτο είναι η έμφαση στα πρόσωπα και όχι στους θεσμούς. Και αυτό έφερε τη δημιουργία πολλών μικρών αρχηγών και πολλών μικρών φιλοδοξιών, που θεωρούν ότι είναι από αυτούς προέρχεται το δίκαιο, το αλάθητο, ο νόμος. Και αυτό φέρνει τάση προς διχασμό. Τι μαθαίνουμε από τους ελεύθερους Ευαγγελικούς? Το πρώτο είναι το ζήλο τους. Ατομική ακούραστη δραστηριοποίηση όλων των μελών των εκκλησιών και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό τουλάχιστον την καλή εποχή, κάθε εκκλησία έχει την καλή εποχή της, την καλή εποχή της Ελευθέρας Ευαγγελικής, κάθε εκκλησία, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθεί κανένας, έχει την καλή εποχή της, έτσι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά και μεγάλα καλά πράγματα για τον Χριστό. Έγινε ένα γυροκομείο, το ξέρουμε όλοι, τη Λωρίδα, από έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάστηκε γι' αυτό, τον Αγγελάτο. Έγινε ένα νοσοκομείο, ο Άγιος Λουκάς, και ένας άνθρωπος, ο Κατσάρκας, πραγματικά έδωσε τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Έγινε ένα τεράστιο κασετικό έργο από τον Γιάννη Έρτσο. Ο Γιάννης Έρτσος έγραφε τρίλεπτα μηνύματα, πεντάλεπτα μηνύματα, δεκάλεπτα μηνύματα, δεκαπεντάλεπτα μηνύματα, 500-600 κασέτες διαφορετικές, και γινόταν έργο μέσω των μηχανών που απαντούσαν στα τηλέφωνα. Δηλαδή έκανε ένα μεγάλο έργο ο άνθρωπος, το οποίο ίσως δεν έχει μελετηθεί, αλλά πραγματικά μεγάλο. Έγινε ένα μεγάλο εκδοτικό έργο, δεκάδες, εκατοντάδες τίτλοι από τον Σπύρο Φίλο και τον Χρήστο Φραγκόπουλο και τον Ορέστη Φραγκόπουλο. Έγινε ένα μεγάλο ευαγγελιστικό έργο από τον Θάνο Καρμπόνη και από όλους τους άλλους. Αυτό είναι, δεν είναι χωρίς αξία, τουναντίον, έχει μεγάλη αξία. Όλες οι διακονίες που υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν αναλυφθεί από πρόσωπα της Ελευθέρας, από την AMG και τη Βιβλική Εταιρεία στο παρελθόν, μέχρι τους Γεδεωνίτες κτλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ήταν άνθρωποι με ζήλο και μεγάλη δραστηριοποίηση, που ήταν έτοιμοι να καταθέσουν τον εαυτό τους στα πόδια του Χριστού για το έργο το δικό του. Όλοι, όχι μόνο οι ηγέτες, όχι μόνο οι ποιμένες, όχι μόνο οι αυτοί που ήταν, αλλά όλοι είχαν αυτό τον ζήλο, και αυτό είναι πραγματικά αξιομίμητο. Πάμε λοιπόν τώρα στην άλλη ομάδα, στους πεντηκοστιανούς, οι οποίοι καταρχάς ήταν απλοί, άσημοι και ταπεινοί ομογενείς από τις ΙΠΑ, που ήρθαν στην Ελλάδα και έφτιαξαν πεντηκοστιανές εκκλησίες. Έχουν πολλές και διαφορετικές αρχές. Ένας εξ αυτών ήταν ο Δημήτριος Κατρισιώσης από τα Βάγια Θιβών, ένα χωριό κοντά στη Θήβα, ο οποίος αποφάσισε να μεταναστεύσει. Πηγαίνει στην Αμερική, ένας φτωχός μετανάστης, το 1923, παίρνει το τρένο να πάει να βρει κάποιους γνωστούς του που ήταν από την δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ινδιάνα και συγκεκριμένα στην Τεχ Ότ. Σταματάει το τρένο του, κατεβαίνει παλιά στο λιανοκλάδι που λάγανε γιαούρτι, οπότε καταλαβαίνετε, κατέβει και κάτι να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, χάνει το τρένο. Εμφανίζεται, έρχεται σε επαφή με ανθρώπους εκεί που τον φιλοξενούσαν, χωρίς τα πράγματα, χωρίς τίποτα. Εκεί του μιλάνε για τον Χριστό και έχει αυτή την εμπειρία, την πεντηκοστιανή εμπειρία, έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Μετά από 2 μήνες γυρνάει πίσω στην Ελλάδα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Φτάνει δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου του 1924 και πηγαίνει στο χωριό του στα Βάγια. Κατάπληκτοι συγχωριανοί του βλέπουν τον άνθρωπο που είχε κάνει αυτό το πολυέξοδο και δύσκολο ταξίδι εκείνη την εποχή, να γυρνάει πίσω με τις βαλίτσες, τις πολλές βαλίτσες γεμάτες με τι? Με Καινές Διαθήκες. Απογοήτευση, αλλά ο άνθρωπος αυτός αγαπούσε τον Χριστό, έκανε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, είχε συλλήψεις, διώξεις, προβλήματα, και επίσης οι Ευαγγελικοί και αυτόν και τους υπόλοιπους
πεντηκοστιανούς τους έβλεπαν σε μισό μάτι, τους πεντηκοστιανούς και τις θεωρίες τους. Ένας άλλος εξ αυτών ήταν ο Μιχαήλ Κούνας από την Κύπρο, ο οποίος το 1925 λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, είναι η πεντηκοστιανή εμπειρία και έρχεται το 1927 στα Κάτω Πετράλωνα και δημιουργεί την πρώτη εκκλησία της Πεντηκοστής. Μετά ο Κούνας, ο οποίος ήταν Κυπρέος, πήγε στην Κύπρο και έκανε εκεί έργο και το έργο του παραμένει μέχρι σήμερα. Επόμενη εικόνα, οι πεντηκοστιανοί είναι λίγοι, με μικρή αύξηση. Η κίνηση χαρακτηρίζεται από πολλές και διαφορετικές αρχές. Έγιναν πολλές εκκλησίες διαφορετικής αρχής, αλλά πάντως όλοι πίστευαν στα ίδια πράγματα και είχαν τις ίδιες εικόνες περί διοίκησης. Δηλαδή, αλλού υπήρχε η διαφορά τους, θα επανέλθουμε, και αυτό ήταν και ένα από τα προβλήματα της πεντηκοστιανής κίνησης, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. Απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, οι ηγέτες ήταν απλοί άνθρωποι, τόνισαν την σημασία της εμπειρίας, τη ζωντάνια και την εγκαρδιότητα, την αμεσότητα των θείων επεμβάσεων, έντονος ευαγγελισμός και έντονη εσχατολογική συζήτηση. Η επόμενη εικόνα είναι οι δύο εκκλησίες που χρήζουν ιδιαίτερης μνήας, κατά τη γνώμη μου. Είναι η μικροσκοπική εκκλησία που είχε δημιουργηθεί και αυτή, του τετραγωνικού Ευαγγελίου, την οποία κληρονόμησε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι με τον Κύριο, ο Γιώργος Πατσαούρας, που στάθηκε πιστός στο στόχο του. Βρέθηκε σε μια εκκλησία με πολύ λίγο κόσμο, μια χούφτα άνθρωποι, δυο χούφτες άνθρωποι, και δεν σηκώθηκε να φύγει, να πει ας πάω σε μια μεγαλύτερη εκκλησία, να ήταν δικηγόρος, θα μπορούσε να... Όχι, είπε θα συνεχίσω εδώ και θα κάνω το έργο μου σε αυτή εδώ τη μικροσκοπική ομάδα. Ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε έντονο ευαγγελισμό, ιδίως μεταξύ των αλλοδαπών, των Αθηνών, στην Ομόνια, με μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο κόπο, μεγάλη αντίθεση. Έχτισε ένα κτίριο κοντά στην Δομοκού, στον σταθμό Λαρίσης, και ήταν ένας άνθρωπος του οποίου νομίζω την προθυμία να συνεργαστεί εμείς της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας την γευθήκαμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτόν, και ήταν έτοιμος να συνεργαστεί και να συμβουλεύσει. Μία άλλη εκκλησία, πιο πριν από τον αδελφό Γιώργο, ήταν η Εκκλησία της Σεόλου, Συνάξεις του Θεού, Assemblies of God. Αυτή η εκκλησία, εκεί τη δεκαετία του 1960, λίγο 50, 60, 70, ήταν σε μεγάλη άνθηση. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μεγάλη κινητικότητα, νεολαίες χοροδίες, ένα καλό έργο. Πιθανόν η κινητικότητα να προερχόταν και από το γεγονός της παρουσίας αυτήν της μετέπειτα ηγετικής μορφής της ελεύθερης αποστολικής εκκλησίας της Πεντηκοστής, Λεωνίδα Φέγκου, ο οποίος ήταν τότε τουλάχιστον εκεί, μετά έφυγε. Και πάμε τώρα στην εκκλησία αυτή για την οποία μιλήσαμε, για την Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είναι μια άξια παρατήρησης περίπτωση ηγέτη και εκκλησίας. Ένας γιατρός, καρδιολόγος, ο Λεωνίδας Λούις, τον λέγανε οι φίλοι του και εκείνοι που τον κάναν παρέα, Φέγκος, αντιλαμβάνεται ότι η εξάρτηση των πεντηκοστιανών ηγετών από τις διαφορετικές πεντηκοστιανές εκκλησίες των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσουν πουθενά παρά μόνο σε μικρά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Υπήρχαν 15 πεντηκοστιανές εκκλησίες χωρισμένες σε 5 ομάδες που είχαν διαφορετικά ονόματα ενώ πιστεύουν τα ίδια, όπως είπαμε, πράγματα, ίδια διοίκηση, ίδια θεολογία, παρόλα αυτά είναι σε διαφορετικές, γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση οικονομική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι αποφασίζει λοιπόν το 1965, φεύγει από την Οδό Εόλου, από τις Συνάξεις του Θεού, με άλλους 120 ομοειδεάτες του και ιδρύει την Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν πρέπει κανένας Έλληνας χριστιανός ή η Εκκλησία να ανήκει σε οποιαδήποτε οργάνωση εξωτερικού ή εσωτερικού, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλλά μάλλον οι χριστιανοί χωρίζονται και πολλοί βρίσκουν την ευκαιρία να κερδοσκοπούν. Για την Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, κάθε χριστιανός πρέπει να έχει αρχηγό μόνο τον Κύριο Ιησού Χριστό και αποκλειστικό καταστατικό το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι λόγια του Φέγκου, ο οποίος το υπηρέτησε καλά αυτή τη θεωρία. Μάλιστα είχε πρότυπο τον Κωνσταντίνο Μεταλλινό, τον οποίον είδαν προηγουμένως. Από εκείνον δανείστηκε ορθόδοξα και ευαγγελικά στοιχεία.
σαν τον Μεταλλινό, ήταν εξαπλουστευτής του Ευαγγελίου και συναρπαστικός ομιλητής. Σαν τον Μεταλλινό, που ήταν ελληνικής νοοτροπίας και έμπνευσης πλημμούθια εκκλησία, έκανε μια ελληνικής νοοτροπίας και έμπνευσης πεντηκοστιανή εκκλησία. Αυτό θέλει, δηλαδή, είπε θα κάνω πεντηκοστιανό μεν, αλλά ελληνικού τύπου έργο, το οποίο το έκανε και ο Μεταλλινός αντιστοίχως. Ήταν ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, αυτό δεν μπορεί κανείς να του το αρνηθεί. Μιμήθηκε ορθόδοξα στοιχεία λοιπόν η ΑΕΠ και ο Φέγγος. Ο ίδιος έλεγε με τους Ορθοδόξους έχουμε ισόπεδη διάβαση, δηλαδή άμεση σχέση. Μετέτρεψε σε σημαντικά διάφορα χαρακτηριστικά. Το δείπνο του Κυρίου είναι σχεδόν ορθόδοξο, αφού ο άρτος και ο ίνος είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού διαπίστεως. Δεν υπάρχουν όργανα στη λατρεία, δεν υπάρχει ασφάλεια της σωτηρίας και ούτω καθεξής. Υπάρχει κάλυμα στις γυναίκες στην προσευχή, αυτό είναι πεντηκοστιανό στοιχείο, παλαιό. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στις διάφορες εκκλησιαστικές θέσεις, αλλά οι γυναίκες έχουν το συντριπτικό ποσοστό στα χαρίσματα, προφητείας και ερμηνείας γλωσσών. Η παρουσία τους είναι συνεχής, δηλαδή ασκούν εξουσία πλαγίως, αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους σε ΑΕΠ, τέλος πάντων, δεν επεκτείνομαι. Έδωσε μεγάλη έμφαση στα χαρίσματα, πιο πολύ από τους άλλους πεντηκοστιανούς, στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, στη γλωσσολαλιά και έδειξε μεγάλη διάκριση στις θεραπείες. Ενώ οι θεραπείες είναι μια πολύ όμορφη υπόθεση την οποία προβάλλουν πάρα πολλοί πεντηκοστιανοί, ο Φέγγος ήταν και γιατρός, οπότε ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Τον έχω ακούσει. Και εδώ έχουμε μια εικόνα του Φέγγου στο ιατρείο του, το καρδιολογικό ιατρείο του, και γύρω-γύρω έχει κάμερες, είχαν έρθει να του πάρουν κάποιο είδους συνέντευξη. Και η επόμενη φωτογραφία του είναι ο Φέγγος αριστερά και ο Πάνος Σόμπολος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, δημοσιογράφος, που έκανε αστυνομικό ρεπορτάζ, δεξιά. Ήταν η δίκη ενός ανθρώπου, ο οποίος λεγόταν θα ζει, υποθέτω. Αυτιάς ήταν το όνομα που είχε στην πιάτσα. Ήταν διαρρήκτης. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε κάνει κακό σε φτώχους ανθρώπους, σε εκατοντάδες, χιλιάδες σπίτια είχε διαρρήξει, ήρθε στο Χριστό και είχε εντυπωσιαστεί ο Σόμπολος από αυτήν την υπόθεση πάρα πολύ, από την ομολογία αυτού του ανθρώπου. Και είχε γράψει ένα βιβλίο ο Σόμπολος με διάφορα περιστατικά που πραγματικά λέει πολύ καλά λόγια για την ΑΕΠ και για το έργο που έχει γίνει εκεί. Και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Η ΑΕΠ έχει μια συνεχή δραστηριοποίηση των μελών. Συνεχή δραστηριοποίηση όλων των μελών συνεχώς. Και γι' αυτό το λόγο απέκτησε επιρροή προς πάρα πολλούς χώρους, προς πάρα πολλές κατευθύνσεις. Στην ΑΕΠ πρέπει κανείς να έχει απόλυτη υποταγή στους αρχηγούς. Υπάρχει ακούραστη κινητικότητα από σπίτι, οπότε οι εντολές είναι νόμοι. Υπάρχει ακούραστη κινητικότητα από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Δεν ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Υπάρχει απίστευτη φιλοξενία και αγκάλιασμα και εκεί είναι όλη η ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Αισθάνεσαι ότι ζεις σε μια οικογένεια και νιώθεις τη ζεστασιά αυτής της οικογένειας. Υπάρχει ένα υψηλό ηθικό σύστημα αξιών και ανθρώπων που συμπαρασύρουν ολόκληρες οικογένειες. Μεταμόρφωση ανθρώπων που συμπαρασύρουν ολόκληρες οικογένειες. Ο Φέγγος δεν πίστευε στα εξωτερικά συστήματα, δηλαδή κέντρο αποτοξίνωσης ή κάτι. Οι ναρκωμανείς, για παράδειγμα, μέσα στην εκκλησία έπρεπε να βρούνε το Χριστό. Οπότε και να αποτοξινωθούν μέσα στην εκκλησία. Αυτό ήταν δικό του και πραγματικά άνθρωποι βρήκαν τον Χριστό, αποτοξινώθηκαν από τις ουσίες και έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου. Και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και οι οικογένειες οι οποίες βλέπουν μια τόσο εντυπωσιακή αλλαγή έρχονται και εκείνες στο Χριστό, βλέποντας τους ανθρώπους τους εκεί που ήταν στο δρόμο να γίνονται κανονικοί άνθρωποι, νοικοκυρέοι με δουλειές, επιχειρηματίες και επιστήμονες κτλ. Αυτό ήταν ένα έργο το οποίο το έκανε μια συγκεκριμένη στα πάνω της. Όπως είπαμε, οι εκκλησίες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Στα πάνω τους όταν ήταν, το έκανε πολύ καλά η ΑΕΠ.
Και υπάρχει μια, για, σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΕΑΕΠ, ευλογημένη καθημερινότητα και ενέργειες του Αγίου Πνεύματος καθημερινά σε κάθε βήμα. Αλλάζουμε εικόνα, υπάρχει αρνητικά, τα στεγανά τείχη, ο δρυμής πόλεμος εναντίον των άλλων εκκλησιών, κρατώντας ότι το σλόγγαν ήταν ότι η ΑΕΠ μόνο ορθοτομεί τον Λόγο του Θεού. Απαγόρευση των θεολογικών βιβλίων εκτός της Αγίας Γραφής και των λεξικών, αλλά ο Φέγκος διάβαζε, κοίταζε τηλεόραση, πλήρως ενημερωμένος κτλ. Είχε μια τεράστια δράση από ένα δίκτυο 35 ραδιοφωνικών σταθμών και διανομής της εφημερίδας Χριστιανισμός σε 200.000 περίπου φύλλα κάθε μήνα, 15.000 περίπου συνδρομητές εκτός της ΕΑΕΠ. Όπως είπαμε, το φιλανθρωπικό έργο είναι η αποστολή της Εκκλησίας, η οποία το κάνει μέσα στην Εκκλησία, δεν το κάνει προς την έξω από την Εκκλησία, αλλά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Στις μεγάλες εκκλησίες υπάρχει σχεδόν καθημερινός εκκλησιασμός, υπάρχει μια ιεραρχία, κανένας δεν είναι μισθωτός και υπάρχει μια νομικιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων και μια αυθαιρεσία από πλευράς προϊσταμένων, αφού δεν υπάρχει, όπως είπαμε, κάτι το οποίο να τους δεσμεύει. Έγιναν εσχατολογικές προβλέψεις για την αρπαγή και την δεύτερη έλευση που στήχησαν πολύ στην αξιοπιστία του κινήματος και έκαναν κόσμο να φύγει διότι δεν έπεσαν μέσα στις προβλέψεις οι ηγέτες τους και ο ίδιος ο Λεωνίδας Φέγκος. Και εδώ τελειώνουμε τη διήγησή μας για την ΕΑΕΠ και πάμε σε ένα καινούριο, να πούμε, ένα λόγο για ένα χαρισματικό κίνημα, το οποίο είναι κίνημα των τελευταίων, πολύ τελευταίων δεκαετιών, πολύ τελευταίων λίγων ετών. Και είναι 5 ηγέτες, ο Λέκας, ο Σακελαρίου, ο Ιγνατίου, ο Στάθης και ο Δημητριάδης, οι οποίοι έχουν κάνει χαρισματικές εκκλησίες. Είναι ένα καινούριο κύμα. Υπάρχει μια νεανική εικόνα με μουσική, χωρίς τις απαιτήσεις του νομικιστικού τύπου των άλλων πεντηκοστιανών, όπως της ΕΑΠ ή άλλων. Υπάρχει συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση. Δεν υπάρχει τόση έμφαση στα χαρίσματα και υπάρχει ένα καλό κήρυγμα, όπως αναφέρεται. Αυτό είναι ένα καινούριο κύμα, το οποίο βεβαίως είναι ενδεχομένως πολύ ευχάριστο, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν έχω κατορθώσει να το μελετήσω εις βάθος. Και ονομάζεται χαρισματικό κίνημα και όχι πεντηκοστιανό. Και στην επόμενη και νομίζω τελευταία εικόνα θα ήθελα να τονίσω τα ιδιαίτερα και καλά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία υπάρχει μια ιστορία, μια συνέχεια και μια συνέπεια. Όταν λέμε ιστορία δεν εννοούμε πράξεις αρχαίων ανδρών, αλλά ότι υπάρχει ένα παρελθόν, ένα μακρότατο παρελθόν. Δηλαδή δεν είναι καινούρια εκκλησία, έχει θεσμούς, έχει κανονισμό, έχει καταρτισμό των εργατών, έχει δηλαδή μερικές ιδιαιτερότητες που την γλιτώνουν από μεγάλες κακοτοπιές. Οι Πλυμούθοι έδωσαν έμφαση στην εσχατολογία και στην αυστηρότητα της καθημερινότητάς τους. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία ήταν ο χώρος που υπήρχε μια συγκεκριμένη εποχή, μια καταπληκτική δραστηριοποίηση και ένας υπέροχος ζήλος. Οι παλαιοί πεντηκοστιανοί ήταν απλοί άνθρωποι, οπότε είχαν μεγάλη εγκαρδιότητα και μεγάλη απλότητα. Και αυτό ήταν το οποίο τραβούσε. Και η ΑΕΠ, είχε ακόμα, η ΑΕΠ εννοούμε Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και φιλοξενία. Φιλοξενία, να θυμόμαστε αδελφοί, και όσοι παρακολουθούμε, ότι είναι μια λέξη κλειδί και την έβαλα τελευταία, γιατί πολλά πράγματα εξηγούνται από εκεί. Και νομίζω ότι η ιστορία μας η σημερινή έφτασε στο τέλος της. Έχουμε ακόμα ένα μάθημα για τη δεκαετία του 1930, τον πόλεμο και τα μετά τον πόλεμο. Ευχαριστώ.